Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Η μεγάλη μέρα έφτασε, αύριο το πρώτο Ironman 70,3 Greece. Νομίζω ήταν καιρός να έχουμε ένα Ironman στην Ελλάδα. Και όχι μόνο ένα Ironman στην Ελλάδα, σου έχω φέρει και τον εκλεκτό σου Ironman Race Announcer, τον Gordon Graham. Ναι, είναι η φωνή του Ironman, είναι ο άνθρωπος που με φώναξε για το slot πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από τις φωνές που μου έχουν μείνει έτσι πλησιάζοντας τον τερματισμό. Σίγουρα αυτή η ανακοίνωση είναι μια ευχάριστη ανακοίνωση και μια ευχάριστη ανάμνηση, γιατί συνοδεύεται μια πρόκληση σε ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος 70,3, που μόνο ευχάριστες μνήμες και αναμνήσεις μπορεί να φέρει, άσχετα αν υπήρχε ένα δυσάρεστο λίγες μέρες πριν τον αγώνα. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα απρόβλεπτα. Δύο μέρες πριν από τον αγώνα στη Νότια Αφρική, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχα μια πτώση από το ποδήλατο. Μου στήχησε 20 ράματα στο μάτι και κάποια πρυξήματα, γρατζινιές και μόλοπες. Ήθελα να τρέξω. Και την παρουσία στο τελικό, έτσι. Ναι, ήθελα να τρέξω στον αγώνα. Ρώτησα γιατρούς, μου είπαν όχι. Υπήρχε μεγάλο ρίσκο για μόλυνση από το μάτι από τα ράματα. Και ήμουν θεατής σε έναν αγώνα που είχα προσπαθήσει τόσο πολύ να πάω. Okay, γίνονται αυτά. Θα είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο παιχνίδι της ζωής, αλλά είσαι ένας έμπειρος αθλητής, έχεις παλέψει, έχεις ιδρώσει που λέμε για να φτάσεις στον τελικό προορισμό που είναι μια τέτοια πρόκριση. Πώς διαχειρίζεται ένας αθλητής μια τέτοια κακιά στιγμή? Νομίζω ότι αυτό που με έφερε στα συγκαλά μου ήταν το ευτυχώς που δεν πάθαμε τίποτα, που λέμε και γελάμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να είχα σπάσει κόκαλο, θα μπορούσα να είχα πάθει τη διάθεση, θα μπορούσα να είχε περάσει το αυτοκίνητο που ήταν από πίσω από πάνω μου. Θα μπορούσα να είχα πάθει πολύ χειρότερα πράγματα πραγματικά. Δηλαδή, ναι, ήμουν τυχερός που σταματήσαν δύο αυτοκίνητα από πίσω μου και με μαζέψανε. Ήμουν τυχερός που ένας εκπληκτικός γιατρός μου έραψε το μάτι πιο προσεκτικά όσο μπορούσε να γίνει, δεν μου άφησε καθόλου σημάδι. Και μετά από δύο μήνες ήμουν πάλι στο ποδήλατο. Τυχερός είναι τυχερός. Αυτό. Και με αυτό μπόρεσα την ημέρα του αγώνα και ήμουνα okay. Πήγα, είδα τους Έλληνες, τράβησα φωτογραφίες, τους περίμενα στον τερματισμό. Εγώ να μην κρίνεις, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το διχειριστώ τόσο ψύχραμα όσο εσύ στη δικιά σου θέση, αλλά είναι μια στιγμή που μπορεί να τύχει μακριά από εμάς στον καθέναν, έτσι. Ήταν τόσο γελίο το πέσιμο που πραγματικά μπορεί να τύχει σε οποιονδήποτε. Μπορώ να πω, σκεφτόμενος μετά, ότι ήμουν λίγο απρόσεκτος. Δεν έκανα προπόνηση, πήγαινα να βρω τους άλλους για να πάμε για προπόνηση. Μία στιγμή, ένα με κλάσμα δευτερολέπτο απροσεξίας, ήταν μία πτώση και μία συμμετοχή στο παγκόσμιο. Η ζωή που χωράει, που κοιτάμε μπροστά, ποια είναι τα επόμενα πλάνα? Αύριο το πρώτο Ironman Greece, όπως είπαμε. Τι μπορεί να περιμένει ο Μιχάλης μέσα από αυτόν τον αγώνα? Ένα καλό τερματισμό και θέλω απλά να το ευχαριστηθώ, επειδή ο αγώνας που έτρεξα πριν δύο μήνες στη Σρι Λάνκα μου έβγαλε πάρα πολύ άγχος. Πήγαινα να κάνω καλό χρόνο, έκανα το χειρότερο μου χρόνο που έκανα ποτέ, με πάρα πολύ ζέστη. Και όλη αυτή η διαδικασία με άγχωσε και δεν μου έδωσε τη χαρά που έχω συνήθως σε έναν τέτοιο αγώνα. Αύριο λέω να το ευχαριστηθώ, να κάνω ένα καλό αγώνα. Ξέρω ότι θα είναι αργός αγώνας, δεν περιμένουμε personal best. Ναι, personal best με τίποτα, ούτε τρομερά ποδήλατα. Ξέρουμε ότι το ποδήλατο είναι δύσκολο. Έχουμε μεγάλο. Απαιτητικό θα το έλεγα. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. Είναι απαιτητικό, θέλει διαχείριση. Αν μας κάνει τη χάρη ο καιρός, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μιχάλης, σαν έμπειρος, στα νέα παιδιά, τι θα συμβούλευες? Σε μια τέτοια, ενδεχομένως για κάποια από τα παιδιά είναι πρώτη συμμετοχή, τι θα συμβούλευες αυτά τα νέα παιδιά? Να χαρούν και αυτοί τον αγώνα. Σαφώς να χαρούν τον αγώνα. Διαχείριση στο ποδήλατο, που αν κάποιος δεν έχει την εμπειρία, μπορεί να υπερβάλλει και μετά να του βγει στο τρέξιμο, να μην μπορεί να τρέξει καλά. Και να αρπάξουν, να ρουφήξουν όλη αυτή την εμπειρία από όλη αυτή τη γιορτή που είναι δίπλα μας, όλους αυτούς τους φίλους που είναι δίπλα μας, τους εθελοντές που είναι φοβεροί, το μέρος που είναι εκπληκτικό, να τους μείνουν όλες αυτές οι εμπειρίες. Νομίζω ότι θα είναι ένας φοβερός αγώνας και ελπίζω να φανεί του χρόνου στις επιλογές των αθλητών. Η Ασανά, το Καζακστάν, που πήγαμε πέρυσι, που πάλι γινόταν πρώτη φορά, φέτος ήταν νούμερο ένα στις επιλογές των αθλητών. Ελπίζω του χρόνου να είναι το Κώστα Ναβαρίνο. Πιστεύω με 700 περίπου ελληνικές συμμετοχές να ψηφιστεί από όλους τους Έλληνες ομόφωνα σαν τις καλύτερες επιλογές. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Επιτυχημένος επιχειρηματίας, οικογενειάρχης, τι σημαίνει το τριάθλο για σένα, που ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι αρκετά φορτισμένο και φορτωμένο και ταξίδια, συναντήσεις. Πώς συνδυάζεται το τριάθλο στην καθημερινότητά σου? Είναι λίγο δύσκολο να τα στριμώξεις. Οι περισσότερες μου προπονήσεις γίνονται συνήθως αργά. Έχω την τύχη το γυμναστήριό μου, το Χόλμς, να είναι κάτω από το γραφείο μου, είναι στο ίδιο κτίριο, οπότε αυτό τουλάχιστον μου κερδίζει λίγο χρόνο.
Δεν έχω καταφέρει να κάνω τις προπονήσεις μου πρωινές. Δεν είμαι πολύ πρωινός τύπος. Συνήθως είναι αρκετά αργά. Δεν είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Προσπαθώ να το βελτιώσω. Προσπαθώ να το συνδυάσω όλα. Οικογένεια στερείται το Μιχάλη. Η οικογένεια στερείται το Μιχάλη, κακά τα ψέματα. Οι κόρες μου έχουν μεγαλώσει λιγάκι. Αλλά σε ακολουθούν σε κάθε αγώνα, νομίζω. Μία συνήθως είναι. Μία ή και περισσότερες. Τρεις είναι οι κόρες. Τώρα έχει έρθει μία πάλι, η ίδια που έχει έρθει και στη Σριλάνκα. Κάποια θα έχω κοντά μου. Θα το ξέρουν οι γαμπροί αυτό, έτσι. Θα ήθελα να ήμουν περισσότερη ώρα στο σπίτι. Σίγουρα για να μπορέσει να κάνει τις προπονήσεις, θα κόψει και από την κοινωνική σου ζωή, θα κόψει από τη διασκέδαση. Δεν χωράνε όλα στο 24ωρο. Τελευταία ανακάλυψα το εργόμετρο. Θεωρώ ότι και αυτό σου κερδίζει χρόνο. Γλιτώνω το χρόνο που είχα να φορτώσω το ποδήλατο να πάω κάπου, ειδικά για το χειμώνα ήταν καλό. Μόλις ήταν δύσκολος φέτος. Ήταν δύσκολος χειμώνας. Από την άλλη, όταν έχει μια μέρα με πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ άγχος από τη δουλειά, κάποια στιγμή να πας λίγο να κατεβάσεις το διακόπτη και να μπεις και σε μια πισίνα, ακόμα και να τρας πλακάκια. Λίγο αδειάζει το μυαλό. Πολύ καλύτερα αν μπορείς να βγεις να τρέξεις με παρέα ή να βγεις για ποδήλατο με παρέα. Αυτό είναι το ιδανικό. Την τελευταία ερώτηση να αφήνω για τις αγαπημένες ομάδες Great και Los Vathros. Είναι αγαπημένες ομάδες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι περισσότερο με την ή με περισσότερο με την άλλη. Επίσημα είμαι με την Great. Οι Los Vathros έχουμε τον αγαπημένο πρόεδρο, ο οποίος θέλει να φέρει όλο περισσότερο στην ομάδα. Είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι που γίνεται με τις ομάδες, αλλά νομίζω οι πολυπληθέστεροι είναι οι CGS αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας αγώνας. Έχουμε... Βάζει καμία μεταγραφή ο πρόεδρος. δεν ξέρω. Συζητιούνται αυτά πίσω από το παραβάν. Είναι τα τραπεζάκια εδώ στο Κώστα Ναβαρίνο είναι όλα πιασμένα τα κρυφά τραπεζάκια. Είναι μια ωραία καινούρια εντός εισαγωγικών κόντρα. Ένας άλλος τρόπος για να περνάμε καλά και να γελάμε είναι. Το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό στη ζωή που ζούμε, όλο άγχος, όλο πίεση. Είναι ένας ωραίος τρόπος να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Χαίρομαι που αντιμετωπίζεις έτσι την καθημερινότητα και το τρίαθλο στη ζωή. Εύχομαι να απολαύσεις αύριο πραγματικά τον αγώνα και όχι μόνο εσύ και όλα τα παιδιά στην ομάδα. Το ελπίζω και εγώ. Θέλουμε λίγο να μας κάνει τη χάρη ο καιρός και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Νομίζω ο καιρός θα είναι σύμμαχος, το χαμόγελό μας χρειάζεται και όλα θα πάνε καλά. Αυτό οπωσδήποτε. Να δούμε. Επιτυχία, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε στον τερματισμό.